Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο αυτού εδώ του καναλιού. Σήμερα, παραμονή πρωτοχρονιάς, δεν θα μπορούσε να μην υπάρχει ένα τέτοιο ωραίο βίντεο για να πλησιώσει την ημέρα και ένα φυσικά πολύ ωραίο ξύρισμα. Γι' αυτό και στα γιορτινά μας, το οποίο θα το κρατήσουμε για όλο το ξύρισμα, καθότι πιστεύω εδώ θα γίνει χάλια με τσαπουνάδες και με όλα αυτά. Σήμερα όμως έχουμε να παρουσιάσουμε κάτι special, κάτι το οποίο το είχα παραλάβει εδώ και πολύ καιρό με τα τρεχάματα με τη δουλειά και με μετακομίσεις και με όλα αυτά. Λίγο πήγαν όλα πίσω. Λοιπόν, έχουμε αυτό εδώ το πολύ ωραίο πινέλο από την Πότη στην Κίνα με τον μοντέρνο αυτόν συνθετικό θύσανο N3C, που είναι και ιδιαίτερος, θα πούμε στη συνέχεια, έχει ένα modular design. Γενικότερα αυτή η εταιρεία έχει πολλά πινέλα, πολλές λαβές να πω καλύτερα, που μπορείς να παραγγείλεις και έχει επίσης και πολλούς θύσανους και μπορείς να κάνεις mix and match το δικό σου πινέλο. Εδώ συγκεκριμένα πήρα αυτήν την City Sky, νομίζω, λαβή, κάπως έτσι, που είναι πολύ ωραία ακριλική με γαλάζιο και λευκό και έτσι έχει αυτά τα ωραία τετραγωνάκια μέσα και μου ήρθε αυτός ο θύσανος, μου ήρθε ένας ακόμα, αλλά σήμερα θα ασχοληθούμε με αυτόν. Ένα θύσανο που θυμίζει πολύ ασβό και στην τρίχα, στο σχέδιο ας πούμε, στην υφή της κατά κάποιον τρόπο και στα χρώματα, σε όλα. Τώρα κάποιες διαστάσεις. Έχουμε ένα πινέλο το οποίο είναι αρκετά ψηλό, στα 12 εκατοστά, 7 εκατοστά περίπου μόνο ο θύσανος, 5 η λαβή. Η διάμετρος του θύσανου είναι 26 χιλιοστά, έχει και άλλες επιλογές μου πιο κάτω πιο πάνω ανάλογα τις επιθυμίες σας και μετά υπάρχουν φυσικά και τι άλλο, το βάρος. Το βάρος τώρα είναι αρκετά βαρύ πινέλο, στα 105 γραμμάρια, 75 γραμμάρια η λαβή και καμιά τριανταριά περίπου ο θύσανος. Τώρα, πιο το ιδιαίτερο κομμάτι είναι ότι η εταιρεία το μπορεί να στο στείλει και με αυτό το στυλ, με μια θηλυκή υποδοχή εδώ πέρα, στο πινέλο και μετά απλά να παραγγείλει διαφορετικούς θύσανους με την αρσενική αυτή υποδοχή ας πούμε κολλημένη, ώστε εσύ απλά αυτό που κάνεις είναι να το βιδώνεις και να έχεις ας πούμε όποιο πινέλο θέλεις, όποιο θύσανο θες ας πούμε, μία συγκεκριμένη λαβή. Είναι κάτι πρωτοπόρο, κάτι μοντέρνο. Θυμάμαι ότι υπήρχαν κάποιες εταιρείες οι οποίες όχι μόνο έκαναν αυτό, αλλά τέριαζαν και το ύψος του loft κατά την επιθυμία του χρήστη, λίγο πιο κοντό, πιο ψηλό με κάποια γόσες. Και αυτά νομίζω είναι και κάποια ελληνικά, αλλά δεν προχώρησαν τόσο πολύ, φαίνεται δεν ήταν κάτι τόσο απαραίτητο, κάτι τόσο βολικό. Αυτό όταν επικοινωνήσαμε την εταιρεία δεν το ήξερα, είναι η αλήθεια, δεν ήξερα καν πως είναι, μου λένε θα τους το στείλουμε έτσι και λέω okay, στείλτε το μου. Μου έστειλαν για ένα ακόμα θύσανο, αυτό θα το δούμε όμως σε άλλο βίντεο, σήμερα δεν ασχοληθούμε καθόλου. Πολλοί με ρώτησαν όταν το είδαν αυτό που το πόσταρα στα social media, μου λένε για την μικροβιότητα και κατά πόσο δεν θα ξεκολλάει ο θύσανος, δεν θα, επειδή τώρα όσο να πεις το πιάνεις και το τραβάς και μετά το ξανασφίγγεις, λέει δεν επηρεάζει το θύσανος. Προς το παρόν δεν το έχω κάνει και πολλές δοκιμές, είναι αλήθεια, καμιά δεκαριά, χοντρικά, δεν μου έχει δείξει κάτι, ούτε το κομμάτι του μετάλλου που είναι μέσα στη λαβή, ούτε το κομμάτι του μετάλλου που είναι κολλημένο πάνω στο θύσανο. Θα δούμε όμως περισσότερα και πάνω στο ξύρισμα. Τώρα πάμε να δούμε λίγο και τα υπόλοιπα πράγματα που έχουμε. Το σαπουνάκι μας είναι Zingari The Merchant, μαζί με τη λοσιόν του να το κάνουμε σετάκι. Κατά κάποιον τρόπο χριστουγεννιάτικο άρωμα θα το έλεγα, θα πούμε στη συνέχεια όμως γι' αυτό. Και η μηχανή μας την Mercure 37 Settings Land με μια Gillette 7 O'Clock Super Platinum σε δεύτερη χρήση. Πάμε τώρα λίγο να γεμίσουμε τα μπολ μας με νερό, να φορτώσουμε το πινέλο μας όλα αυτά και πάμε να ξεκινήσουμε το πρώτο μας πέρασμα.
Φόρτωσα ήδη το πινέλο. Όπως βλέπετε, φόρτωσε πολύ ωραία το σαπούνι μας. Με το καιρό βλέπω ότι το merchant σαν να αλλάζει το άρωμά του, σαν να οριμάζει πιο πολύ και όλα αυτά τα μπαχαρικά, μας έφυγε λίγο σαφρός, και όλα αυτά τα μπαχαρικά, όλα αυτά που βγάζει αναδεικνύονται πιο πολύ, σκληραίνει κιόλας, χάνει το νερό του, χάνει την υγρασία του. Ότι ένα σκληρό σαπούνι είναι μια χαρά για αυτό το πινέλο, γιατί είναι ένα σχετικά σκληρό πινέλο, έχει αρκετό backbone. Για το backbone που έχει, θα έλεγα ότι κάνει αρκετά άνετος play, όπως φαίνεται και στο βίντεο. Επειδή είναι πολύ πυκνό, καλύτερα να το μουλιάζετε. Γενικότερα πιστεύω ότι τα πιο πυκνά συνθετικά, τώρα πια είναι καλύτερα να επιδέχονται έναν τύπο μουλιάσματος, για να μπορούν να ζεσταίνονται κιόλας, να απορροφάν και οι τρίχες τους όσο περισσότερο νερό γίνεται, για να τους βοηθάμε, να τα βοηθάμε να παίρνουν το νερό που χρειάζεται, δηλαδή για τη δημιουργία του αφρού μας. Ωραία. Πάμε πρώτο πέρασμα. Σήμερα επέλεξα αυτή τη μηχανή καθότι ωραίες όλες αυτές οι μοντέρνες, οι ατσαλένιες και όλα αυτά, αλλά για κάποιο λόγο πάντοτε μου αρέσει να γυρνάω πίσω σε αυτή τη συγκεκριμένη. Όπως και πολλοί από εσάς ακούω, για αυτές τις μηχανές που λίγο πολύ ξεκινήσαμε το πρωτοσόγο ξύρισμα, είναι και ένας παράγοντας νοσταλγίας, πιστεύω, που μας πιάνει κατά καιρούς. Αυτή η μηχανή πιστεύω είναι ακριβώς για άτομα σαν εμένα, με κάποιες ιδιαιτερότητες στα γένια τους. Το μόνο αρνητικό για αυτή τη μηχανή που μπορώ να πω είναι ότι κάτω από τη μύτη δυσκολεύεται. Και αν την πάω στραβά, πλάγια, το δέρμα μου ερεθίζει, οπότε απλά προσπαθώ να κάνω τα περάσματα όσο γίνεται χωρίς να κάνω αυτό. Λίγο ίσα ίσα ένα περάσματα για να πάρει το χοντρά. Και μετά βγάζω σπυράκια. Λοιπόν, πάμε να ξεπληθούμε και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά και το δεύτερο μας πέρασμα. Λοιπόν, τώρα να πούμε κάποια πράγματα για το πινέλο.
Πολύ πυκνό, ωραία τρίχα, μαλακιά μεν, αλλά πυκνό με αρκετό backbone. Το ρόσο το χρησιμοποιώ, βλέπω ότι ανοίγει σαν να στρώνει όπως τα φυσικά πινέλα. Είναι φτηνό, με λιγότερο από ένα δεκάρικο μπορείτε να πάρετε αυτό το θύσανο. Τώρα η λαβή μπορεί να έχετε καμία ήδη στο σπίτι ή να κάνετε κανένα κολπάκι να βγάλετε κανένα θύσανο από καμιά άλλη λαβή που σας αρέσει για να βάλετε αυτόν και να κολλήσετε το θύσανο με καμιά εποξική ή καμιά αντίστοιχη κόλλα, δεν ξέρω. Αν ρωτήσετε σε κάνα φόρουμ σίγουρα θα σας πούνε. Ή αν θέλει κάποιος χρήστης θα το γράψει κάτω στα σχόλια. Είναι από αυτούς που τους αρέσει το backbone. Είναι για αυτούς βασικά που τους αρέσει το backbone. Κάποιες φορές, ιδίως στα συνθετικά, όχι πολύ συχνά, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που τα βλέπουμε να τερματίζουν, δηλαδή να κάνουμε lathering σε πρόσωπο σχεδόν με την κόλλα του νότ, γιατί έχει ανοίξει τόσο πολύ, δεν υπάρχει ελαστικότητα, ας πούμε, στο νότ και απλά ξύνει στο δέρμα με την κόλλα, ας πούμε, κάτω στο θύσανο. Εδώ πέρα αυτό δεν γίνεται, με την καμία. Σίγουρα μια ωραία μοντέρνα προσπάθεια των κατασκευαστών να φτιάξουν κάτι πιο κοντά στα ζωικά, αν και είμαι αντίθετος, γιατί αν θέλαμε κάτι σαν το ζωικά θα πηγαίναμε στα ζωικά πινέλα, εκτός και αν υπάρχουν κάποιες ηθικές αναστολές, αυτό είναι άλλο κομμάτι, σεβαστό, κατανοητό, αλλά μ' αρέσει ο τρόπος που τα συνθετικά λειτουργούν. Γι' αυτό και όλος και το προτιμώ. Αν ήθελα ένα πιο ζωικό πινέλο με τη συμπεριφορά του ζωικού, θα πήγαινα σε ένα ζωικό πινέλο, με ζωική τρίχα. Παρ' όλα αυτά, αυτά είναι μια ωραία, ένας ωραίος συμβιβασμός. Λίγο και από τους δύο κόσμους. Χωρίς να συμβιβαστείς τόσο πολύ. Επίσης έχει αυτό το modular design που μπορείς απλά να αλλάξεις το θύσανο κάποια στιγμή, να βάλεις και χείρο, να βάλεις και ασβό, να βάλεις οτιδήποτε θες. Λένε ότι είναι κοντά στα καινούρια Omega Evo, δεν έχω δοκιμάσει. Έχω πιάσει όμως τα χέρια μου και μπορώ να πω ότι ναι, κάπως φέρνουνε. Απλά είναι στημένα διαφορετικά εκείνα τα πινέλα. Σίγουρα και εκείνα θέλουν να στρώσουν. Αχ, πολύ ωραία. Θέλουνε πολύ ωραίο το ξύρισμά μας. Όλα λειτουργήσαν άψογα. Ό,τι πρέπει για να κλείσουμε αυτή τη χρονιά, κατά τη γνώμη μου, με κάτι ιδιαίτερο.
μια παλιά αγάπη και ένα πολύ ωραίο σετ που φέρνει μνήμες. Λοιπόν, όσοι θέλετε έτσι ένα πιο ζωικό συνθετικό, πιο σφιχτό, προτιμήστε το. Σίγουρα δεν είναι ακριβό, σίγουρα δεν είναι κάτι που θα το σκεφτείτε πολύ. Και αν δείτε και τις λαβές που έχει, πιστεύω το παραγγείλετε πολύ γρήγορα. Θυμάμαι είχα και ένα κωδικό για παραγγελία για κάποια έκπτωση, δεν θυμάμαι παραπάνω, θα το βάλω αν είναι πάνω στο βίντεο εδώ πέρα ή κάτω στην περιγραφή, θα δω ανάλογα και θα λέω τι γίνεται δηλαδή και πού μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να υποφεληθείτε ας πούμε από κάποια έκπτωση. Λοιπόν, πολύ ωραία όλα. Ωραία, βλέπετε, φόρεσα και το πουκαμισάκι μου τώρα που τελείωσε το ξυρίσμα, οπότε είμαστε ωραία καθαρή. Έτοιμη για το βράδυ και ήθελα τώρα να σας πω γενικότερα ότι πολλά έγιναν τελευταία, έτσι, και ακόμα και του φίλου μας Γιάννη ο χαμός που έφυγε γρήγορα να μας κάνει λίγο να σκεφτούμε κάποια πράγματα πάλι. Δηλαδή να μην δίνουμε τόσο σημασία σε κάποια έτσι πιο ανούσια θέματα και να κρατάμε έτσι ανοιχτό το μυαλό μας, να χαιρόμαστε με τους συνομιλητές μας, γενικότερα να έχουμε μια ωραία συνύπαρξη όλα αυτά τα μέλη που είμαστε στο προδιοξιακό ξύρισμα. Δεν υπάρχει νόημα, πιστεύω, να ασχολούμαστε με μικρότητες. Όχι μόνο λόγω αυτών των ημερών, έτσι πως είναι πιο γιορτινών, πιο απολογιστικών, κάποια πράγματα θέλουμε να τα αφήσουμε πίσω, να ξεκινήσουμε πιο καθαρά, ας πούμε την νέα χρονιά, δεν είναι μόνο αυτό, γενικότερα το λέω, καλό είναι να μην ασχολούμαστε όλα αυτά, υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά πράγματα στη ζωή μας και καλό είναι να περνάμε όμορφα αρχικά με αυτό το χόμπι, να αποτελεί όντως να αποτελεί τον σκοπό αυτού που ξεκινήσαμε, δηλαδή να μας ξεκουράζει, να μας ηρεμεί, να μας χαλαρώνει, να μας ευχαριστεί αυτό. Οτιδήποτε και να κάνει ο καθένας, όπως και να χρησιμοποιεί το οτιδήποτε, ό,τι και να χρησιμοποιεί και οτιδήποτε και αν επιθυμεί, γουστάρει πιο πολύ αυτό. Δεν θέλω να το προχωρήσω περισσότερο, δεν υπάρχει νομίζω και κάποιο νόημα σε όλο αυτό. Πιστεύω το καταλάβατε όλοι ακριβώς. Εγώ να ευχηθώ από τη μεριά μου τις καλύτερες ευχές μου για το νέο έτος του 2023. Όλα να μας πάνε βολικά, να μας πάνε με τον καλύτερο τρόπο που θέλουμε εμείς, σε προσωπικό, σε επαγγελματικό, σε ερωτικό επίπεδο, σε οπουδήποτε και να περνάμε πάντοτε όμορφα και αγαπημένοι. Χαίρομαι που το κάνω όλο αυτό, χαίρομαι που αποχαιρετώ με αυτή τη χρονιά με όλο αυτό, ας πούμε, το βίντεο με αυτό το πολύ ωραίο ξύρισμα και πραγματικά πιστεύω ότι με βοηθάει και στην δική μου ψυχολογία να με βοηθάει να υποδεχτώ αυτό το νέο έτος με μεγαλύτερη χαρά. Να ευχηθώ πολλά πολλά όμορφα ξυρίσματα, να απολαύσετε σήμερα τη βραδιά. Και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά.